πριν από 1,5-2 χρόνια, τον Οκτώβρη του 9, εκλεγήκατε Πρωθυπουργός και δηλώσατε τότε ότι θέλετε να είστε ένας αντιεξουσιαστής στην εξουσία. Και πολλοί χαιρετήσαμε αυτή τη δήλωσή σας. Βλέπουμε όμως δυστυχώς ότι με τη στάση σας σήμερα, που ο κόσμος είναι στους δρόμους και ζητά δημοκρατία και λαϊκή κυριαρχία, και εσείς κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε, όχι αντιεξουσιαστής στην εξουσία δεν είστε, αλλά είστε ένας εξουσιομανής στην εξουσία. Γαντζωμένος στην καρέκλα την πρωθυπουργική στο Μέγαρο Μαξίμου. Κύριε Πρωθυπουργέ, τι άλλο πρέπει να γίνει για να καταλάβετε ότι αυτός ο λαός που κατά εκατοντάδες χιλιάδες βγαίνει στο δρόμο ζητά δύο πράγματα. Αλλαγή πολιτικής και δημοκρατία. Ζητάει λαϊκή κυριαρχία. Αυτό το αίτημα με το οποίο πριν από 30 χρόνια ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ γέμιζε τις πλατείες έχοντας το λαό υπέρ του, ενώ εσείς τις γεμίζετε έχοντας το λαό εναντίον σας. Λέτε ότι θα πάτε σε δημοψηφίσματα για να παρακάμψετε το αίτημα του λαού για πραγματική δημοκρατία με κολπάκια και τερτύπια. Τι δημοψήφισμα, κύριε Πρωθυπουργέ? Αν θέλετε να δώσετε πολιτική λύση και να βάλετε το λαό να επιλέξει το μέλλον του, έχετε μία και μοναδική λύση. Να προχωρήσετε στη λαϊκή κρίση, στη λαϊκή ετιμιγορία. Δημοψήφισμα για ποιο πράγμα, αφότου περάσετε αυτά τα μέτρα για τα οποία ο κόσμος εξεγείρεται? Δημοψήφισμα για να αποφασίζουμε εδώ ποιο είναι το γένος των αγγέλων? Τι είδους δημοψήφισμα? Αυτός ο κόσμος που σειραίει στις πλατείες, αυτό που ζητάει είναι όχι γενικά και αόριστα να φύγουν όλοι. Ζητάει να φύγουν αυτοί που μας έφεραν το μνημόνιο. Να φύγετε εσείς και το μνημόνιο και να υπάρξει δημοκρατική λύση. Δεν διαδηλώνει γιατί έχουμε πολλούς δημόσιους υπαλλήλους, ούτε διαδηλώνει διότι δεν προχωρήσαν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι ένα και μοναδικό και θέλω μια ειλικρινή απάντηση. Θεωρείτε ότι έχετε έστω και τη στοιχειώδη δημοκρατική νομιμοποίηση? Εσείς θεωρείτε ότι σώζετε την πατρίδα. Εμείς σας λέμε, κύριε Πρωθυπουργέ, μη μας σώσετε άλλο. Έλεος. Φτάνει τόσο σώσιμο ένα χρόνο τώρα. Έχετε λοιπόν έστω και τη στοιχειώδη δημοκρατική νομιμοποίηση να προχωράτε σε αυτή την πολιτική ερήμην του λαού και μάλιστα με το λαό όχι στους καναπέδες αλλά στους δρόμους να διαδηλώνει και να διεκδικεί δημοκρατία και λαϊκή κυριαρχία? Εάν φύγει το Δουνουτού, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Παπανδρέου, θα έχει φύγει το χρέος? Θα έχουμε σταθεί στα πόδια μας? Έτσι μονομιάς αυτή είναι η λύση? Νομίζετε ότι θέλουν αυτοί να μας χρηματοδοτούν? Γιατί μιλάτε σαν να θέλουν αυτοί να μας χρηματοδοτούν. Κάποιοι φέρνουν θεωρίες συνωμοσίας ότι ήθελαν την Ελλάδα υπό εποπτεία. Ποια εποπτεία? Τα λεφτά τους μας δίνουν, κύριε Τσίπρα. Τα δικά τους λεφτά. Και όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης του φορολογούμενου, αλλά και το Δουνουτού. Ξέρετε τι λένε στο Δουνουτού? Οι χώρες, οι αναδυόμενες. Γιατί δίνουμε σε αυτή την πλούσια χώρα, την Ελλάδα, το μεγαλύτερο πακέτο μαμούθ που έχει ποτέ υπάρξει στην ιστορία του πλανήτη μας, όταν υπάρχουν φτωχές χώρες στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική και στην Ασία που χρειάζονται πολλά περισσότερα? Ποιος δημοκρατικά εκλεγμένος πρωθυπουργός οποιασδήποτε χώρας θα ήθελε να βγαίνει με το δίσκο για να μαζεύει λεφτά από άλλες χώρες και να τα ακούει και από πάνω, να ακούει τα σχολιανά του? Κανένας δεν το θέλει. Σίγουρα όχι εγώ. Αλλά εγώ δεν το κάνω, αγαπητέ κύριε Τσίπρα, για την πάρτι μου. Το κάνω για την Ελλάδα, το κάνω για τον συνταξιούχο, το κάνω για τον εργαζόμενο, το κάνω για τη μικρομεσαία επιχείρηση, το κάνω για τον καταθέτη, το κάνω για τη νέα γενιά. Θέλω να μου πείτε, αγαπητοί συνάδελφοι, με ειλικρίνεια κάποια στιγμή, γιατί το έθεσα και στους αρηγούς των κομμάτων. Θέλετε ή όχι τα χρήματα αυτά? Πέστε το. Πέστε το, κύριε Τσίπρα. Τα θέλετε ή όχι? Πολύ καθαρά, όχι μισόλογα. Όχι μισόλογα. Θέλετε να τα διεκδικήσω αυτά τα λεφτά ή όχι? Αν μου πείτε, πάτε, φτύστε. Τα λέω πολύ λαϊκά.
Αλλά όλοι να το πούνε. Όλοι μας να το πούμε εδώ πέρα. Να το κάνουν. Ξέρετε, πολλές φορές και εγώ το ίδιο αισθάνομαι. Ανθρώπινα. Ας το καλό, λέω, με αυτούς που έχουμε από πάνω μας, στα κεφάλια μας. Αλλά αυτή είναι η υπεύθυνη στάση. Ήταν πολύ εύκολο αυτό να το πω. Θα ήταν πολύ εύκολο αυτό να το πω. Να κάνω τον ήρωα και να αισθανθώ προς στιγμήν εθνική ανάταση. Ξέρετε ποια θα ήταν η επόμενη μέρα όμως. Ποια εθνική ανάταση θα αισθανόμαστε την επόμενη μέρα. Που θα φεύγαμε από το ευρώ. Που δεν θα είχαμε να πληρώσουμε. Ξέρετε ότι το έλλειμμα μας σήμερα, όχι χθες, σήμερα, είναι όσο ολόκληρη η μισθοδοσία όλων των δημοσίων υπαλλήλων. Πολύ εύκολα λοιπόν να φύγουμε, να πούμε φύγετε. Την επόμενη μέρα δεν θα είχαμε να πληρώσουμε όλους τους δημόσιους υπάλληλους και συνταξιούχους μαζί. Δεν θα αφήσουμε ομάδες οι οποίες πολλές από αυτές υποκινούνται από το δικό σας κόμμα με βίαιες αντιδράσεις να μην επιτρέψουν τον ελεύθερο λόγο, την ελευθερία λόγου των δικών μας στελεχών. Δεν θα το επιτρέψουμε, δεν θα κάνουμε πίσω. Για άλλη μια φορά ήρθατε εδώ στο Κοινοβούλιο και σας ακούσαμε να μιλάτε με τη γλώσσα των δανειστών, τη γλώσσα των πιστωτών. Αν ερχόταν εδώ η κυρία Μέρκελ, τα ίδια θα μας έλεγε. Ότι τα λεφτά που σας δίνουμε, σας τα δίνουμε για να σωθείτε, ότι είναι τα λεφτά των φορολογούμενων Γερμανών και εσείς πρέπει να τα τιμάτε, και αφού σας δίνουμε αυτά τα λεφτά, εσείς πρέπει να κάνετε αυτό που σας λέμε. Όμως κύριε Πρωθυπουργέ, ακόμα και σε μια ιδιωτική επιχείρηση, όταν στέλνουν το Διευθύνοντα Σύμβουλο να διαπραγματευθεί με τους δανειστές για καλύτερους όρους και αυτός επιστρέφει και χρησιμοποιεί τη γλώσσα των πιστωτών και τα επιχειρήματά τους, τότε το πρώτο πράγμα που κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης είναι να τον απολύσει αυτό το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Εσείς τόσο καιρό μας λέτε διαρκώς τη γλώσσα των πιστωτών. Ευτυχώς όμως δεν μας είπατε τώρα ότι είναι και ευλογία το μνημόνιο, όπως μας έλεγε ο κ. Πάγκαλος. Ένα χρόνο τώρα, ότι είναι ευλογία. Παραδεχτήκατε ότι δεν είναι ευλογία σήμερα. Σε ποια χώρα ζείτε, κύριε Πρωθυπουργέ? Έχετε καταλάβει, δεν μιλώ σε εσάς, κύριε Πάγκαλε. Αν θέλετε να πείτε κάτι, να πάρετε το λόγο. Να πάρετε το λόγο. Και να μην βρίζετε. Και να μην βρίζετε. Δεν είναι τσιφλίκι στα συμβουλή για να βρίζετε. Να βρίζετε στα κανάλια. Εσύ με ανέφερες και ψέφερες. Κύριε Πρωθυπουργέ, σε εσάς απευθύνομαι και παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Να σεβαστεί ο κύριος Πάγκαλος τον θεσμό εδώ του Κοινοβουλίου. Παρακαλώ. Να τον σεβαστεί. Ναι, κύριε Πάγκαλε. Ναι. Παρακαλώ να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα. Παρακαλώ. Έχετε καταλάβει, λέτε για πατριωτική ευθύνη. Χρησιμοποιείτε την ίδια γλώσσα που χρησιμοποιούσαν κάποτε για την αριστερά, αυτοί που λεγόντουσαν εθνικόφρονες και η αριστερά ήταν οι εθνοπροδότες. Οι συμμορίτες, δεν μας λέτε συμμορίτες τώρα, μας λέτε κουτζαμάνιδες. Αλλά μόλις ανεβήκατε στο βήμα, εξήρατε τη στάση του κ. Καρατζαφέρη, ότι είναι πατριώτης. Και εμείς δεν είμαστε πατριώτες, είστε εσείς πατριώτες. Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε καταλάβει ότι για αυτούς που πάτε να σώσετε με το μνημόνιο που εφαρμόζατε, τους έχετε ξεκληρίσει 120.000 λουκέτα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 100.000 νέοι άνθρωποι εγκαταλείπουν την πατρίδα και πάνε στο εξωτερικό. Γιατί, για να μας σώσετε, το κάνετε αυτό? 1.000.000 θα φτάσουν οι άνεργοι μέσα στο 2011. Κράχ ανεργίας. Περισσότερος είναι ο μη ενεργός, οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός από τους απασχολούμενους, λέει το INETGSE. Για να μας σώσετε το κάνετε αυτό? Με ρωτήσατε ευθέως για τα δάνεια. Αν θέλουμε το δάνειο ή όχι. Ακούστε, κύριε Πρωθυπουργέ, ρωτήστε όλους με τους οποίους έχετε πολύ καλή σχέση, τον Στίγκλης, τον Γκρούκμαν, και πείτε τους, όποιον οικονομολόγο θέλετε. Σώζεται κάποιος χρεοκοπημένος με νέα ακριβά δάνεια, ακόμα πιο σκληρά, και μάλιστα με την απέτηση αυτά τα δάνεια να μην τα δίνει για παραγωγική διαδικασία και για ανάπτυξη, αλλά για να αποπληρώνει τα προηγούμενα. Μας είπατε ότι φταίει η Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως φταίει η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Γιούγκερ λέει οι κυβερνήσεις Πασό και Νέα Δημοκρατία 35 χρόνια φταίνε. Βεβαίως. Και είχατε τη δικαιολογία πέρυσι τέτοιο καιρό
ότι η Νέα Δημοκρατία μας οδήγησε στα τάρταρα και ο Καραμαλής, ο κ. Καραμαλής σηκώθηκε και έφυγε και εσείς βρεθήκατε με την πλάτη στον τοίχο. Αλήθεια λοιπόν είναι αυτό. Το παραδέχομαι κι εγώ. Ένα χρόνο τώρα όμως τι κάνετε. Τώρα ποιος σας φταίει. Εσείς το ψηφίσατε αυτό το μνημόνιο. Εσείς εφαρμόσατε αυτή την πολιτική. Ο Τσίπρας μπορεί να δημιουργούσε προβλήματα με την παρουσία του όπως λέτε εσείς εδώ, αλλά δεν σας εμπόδισε να το εφαρμόσετε. Γιατί εκεί που αποτύχατε χθες θα πετύχετε σήμερα. Και μάλιστα με μια πολιτική η οποία φτάνει τα όρια του παραλογισμού. Θέλετε, λέει, να βάλετε φόρο κεφαλικό πάνω από 12.000 εισόδημα και μάλιστα με αναδρομική ισχύ. Και σας ερωτώ, ένας μικρομεσαίος που έχει εισόδημα το 10, 900 ευρώ, και είναι πολλοί αυτοί, 250.000 άνθρωποι έχουν μπει στην ανεργία μέσα στο 10. Θα πάει τώρα που είναι άνεργος και δεν έχει και ταμείο, γιατί είναι μικρομεσαίος, να πληρώσει 300 ευρώ αναδρομικά ο άνεργος, ο απολυμένος, αναδρομικά. Και ύστερα μου λέτε γιατί σας κατηγορώ ότι έχετε ξεπεράσει τη Θάτσερ και την πολιτική, προσέξτε, δεν σας είπα ποτέ δικτάτορα, την πολιτική Πίνοσετ. Όπως σας είπα, μπορείτε να κάνετε κριτική όποια θέλετε στην κυβέρνηση. Όχι εγώ, όχι το κοινοβούλιο, αλλά πιστεύω και ο ελληνικός λαός στην συντριπτική πλειοψηφία. Δεν δέχεται να θεωρείται ένας πρωθυπουργός εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό είτε Πίνοσε είτε οτιδήποτε άλλο. Αυτά μπορεί να είναι ωραία για διάφορα blog και βεβαίως για διάφορες εκπομπές τηλεοπτικές. Όχι για το κοινοβούλιο και όχι για αρχηγό κόμματος. Με το αποκρατικοποίησε το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, τα ξεπερνάει. Να σας θυμίσω όμως ότι κάποτε ήσασταν Πασόκ, κύριε Πρωθυπουργέ. 3 χρόνια πριν, πραγματικό Πασόκ. 3 χρόνια πριν τι λέγατε, επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό Καραμαλή. Για τις αποκρατικοποιήσεις, εσείς τα λέγατε αυτά. Η Ελλάδα θα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα στην οποία τα μεγαλύτερα λιμάνια, το σύνολο των μεγάλων αεροδρομίων, οι τηλεπικοινωνίες, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και άλλοι ζωτικοί τομείς της οικονομίας θα είναι ιδιωτικοί ή και θα ελέγχονται από αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών. Αυτή η πολιτική είναι και ξεπερασμένη και αποτυχημένη, την εφάρμοσα στο παρελθόν μονάχα ακραίες νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις όπως τη Θάτσερ και του κ. Μητσοτάκη. Εσείς τα λέγατε. Και τώρα τι κάνετε.